Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ βρίσκονται από σήμερα 5η 27 Ιουλίου περισσότεροι από 400.000 επαγγελματίες από 85 επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών. Παράταση ενός μηνός, δηλαδή μέχρι τις 27 Αυγούστου, στην υποχρέωση εγκατάστασης έχουν όσοι επαγγελματίες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από 17 Ιουνίου έως και σήμερα. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, περισσότεροι από 350.000 επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε εγκατάσταση POS στην επιχείρησή τους, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και νέες αιτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά μέσο όρο απαιτούνται 3 με 5 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή υποβολής της αίτησης μέχρι και την εγκατάσταση. Νέα διαρθρωτικά μέτρα θα περιλαμβάνει η τρίτη αξιολόγηση που ξεκινά το φθινόπωρο, ενώ μικρότερες θα είναι οι απαιτήσεις για δημοσιονομικές περικοπές, αποκαλύπτουν στο insider.gr πηγές των Βρυξελών. Μετά τα μαζικά μέτρα δημοσιονομικών περικοπών που ελήφθησαν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, το βάρος από εδώ και πέρα θα πέσει στις μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζουν. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της χώρας από τις αγορές. Έτσι, η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτύχει πολύ πιο ομαλά επιτόκια, εκτιμούν οι ίδιες πηγές, και να ομαλοποιηθεί η οριστική επιστροφή στις αγορές. Νέα δεδομένα στον μηντιακό χάρτη της Ελλάδας φέρνει η απόκτηση του έθνους, του έθνους της Κυριακής αλλά και της ημερησίας από τον Ιβάν Σαββίδη. Ο επιχειρηματίας, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 3,58 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες τους, δίνοντας οριστικό τέλος στο ιδιοκτησιακό καθεστώς Μπόμπολα στον Πήγασο. Το ντόμινο των αλλαγών στα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης είχε ξεκινήσει λίγες μέρες πριν, με την επίσημη κατοχύρωση του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στον Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά και την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης. Έτσι, σε διάστημα ωρών, τα δύο πάλι ποτέ κρατεά εκδοτικά συγκροτήματα πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες, σηματοδοτώντας ένα τέλος εποχής για τον εγχώριο τύπο. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο εκεί μέσα 828,74 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,14% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.